Είμαι Κωνσταντίνης Κωνσταντίνος. Είμαι ο πρόεδρος της Επιστημονικής Εταιρείας Ροποθετικής Χειρουργικής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και σας ευχαριστούμε όλους που ήρθατε εδώ για να καλύψετε αυτό το σημαντικό επιστημονικό γεγονός που διεξάγεται στην Ελλάδα, στην Αθήνα, σε αυτό το ξενοδοχείο. Η Επιστημονική Εταιρεία Ροποθετικής Χειρουργικής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης έχει δημιουργηθεί τα τελευταία δύο χρόνια για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καιρών, όπου η αεροδιαστημική τεχνολογία ήρθε μέσα στο χειρουργείο μας για να μπορούμε με μεγαλύτερες δυνατότητες τεχνολογικές να διεκπεραιώνουμε τις επεμβάσεις τις χειρουργικές χωρίς να κάνουμε τον ίστο στο τείχωμα του σώματος, είτε είναι κοιλιακό ή θωρακικό ή σε άλλα σημεία, χωρίς να χάνουμε αίμα και χωρίς να ταλαιπωρίζει ο κόσμος με τα χειρουργικά. Η ρομποτική χειρουργική είναι η εξέλιξη της λαπαροσκοπικής χειρουργικής. Η λαπαροσκοπική ξεκίνησε περίπου πριν από 25 χρόνια να έχει ευρύ εφαρμογή, όταν το λαπαροσκόπιο συνδέθηκε με την βίντεο κάμερα και μπορούσε πια από εκεί και πέρα ο χειρουργός να βλέπει σε ένα βίντεο μόνιτορ και να χειρουργεί. Αυτό έχει δύο διαστάσεις. Η ρομποτική χειρουργική ξεκίνησε περίπου πριν από 13 χρόνια, όταν υπερσύγχρονα συστήματα με αεροδιαστημική τεχνολογία, όπως είπα και προηγουμένως, μπήκανε σε εφαρμογή για τις επεμβάσεις τις χειρουργικές, δίνοντας τη δυνατότητα στο χειρουργό να έχει τρισδιάστατη εικόνα, να έχει ευελιξία των εργαλείων στο τελευταίο περίπου 1,5 εκατοστό τους, να μπορεί ο χειρουργός να χρησιμοποιεί τον ηλεκτρονικό υπολογιστή να επαυξάνει τις δυνατότητες που έχει, και αυτό είναι το λεγόμενο interface, άρα μεταξύ ασθενούς που είναι σε κάποιο σημείο και του χειρουργού που βρίσκεται σε άλλο, σε μια κονσόλα μπροστά και χειρουργή, να μεσολαβεί ένας υπερσύγχρονος ηλεκτρονικός υπολογιστής για να μπορεί να επαυξάνει τις δυνατότητες του χειρουργού.